Καλημέρα. Μόλις τελείωσα προπόνηση και ήταν πολύ δυνατή. Σήμερα έχω να κάνω αρκετές δουλίτσες. Πρέπει να πάω τώρα σούπερ μάρκετ, Λαϊκή, στο pet shop, πρέπει να πάω public. Και εν μεταξύ δεν είναι τίποτα κοντά και σκέφτομαι όλα αυτά πώς θα τα κάνω για να μην χάνω χρόνο στους δρόμους. Πρώτα όμως πρέπει να πάρω ένα καφεδάκι. Καφεδάκι και πήρα και μια μπάρα πρωτεΐνης. Μου έχει φύγει τελείως η έμπνευση για καινούργιες συνταγές. Πρέπει να μπω λίγο Pinterest να βρω καμιά ιδέα. Γιατί φτιάχνω συνέχεια τα ίδια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έτσι βλέπω να μην προλαβαίνω. Έφτασα σπίτι να σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul. Να δείτε τι πήρα. Δεν πήρα τίποτα το ενδιαφέρον. Ρολό κουζίνας. Να το βάζω και στη θέση τους ταυτόχρονα. Πήρα αλεύρι. Γιατί έχουμε να φτιάξουμε πολλά πραγματάκια τώρα αυτές τις μέρες. Σας τα δείχνω τώρα ανακατεμένα. Ό,τι δείτε. Σαπούνι σώματος. Σαπούνι για τα πιάτα. Ζάχαρη. Μωρομάντιλα. Και κρέμα χεριών. Βάζω full κρέμα. Τα χέρια μου γίνονται χάλια. Αλλά άμα βάζω δύο φορές τη μέρα κρέμα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Από μακαρόνια πήρα τα κοχυλάκια και τα τορτελίνια που αρέσουν στο Γιώργο. Πήρα γιαούρτια, κατσικίσια, δύο και κατσικίσιο γάλα. Λαδόκολα και τη βγάζω. Βάζω όπως είναι στο σιρτάρι. Σιρόπι αγάδης, κρυμμένη φρυγανιά, δεν ξέρω γιατί την πήρα, απλά για να υπάρχει. Αποξηραμένα σίκα για να βάζω σε σαλάτες. Βαμβάκι, φυλάκια ξεδοφτικά, μαλακτική για τα μαλλιά. Πήρα αποσμητικό, χρώμα, ζαχαροπλαστική, γιατί μας τελείωσε και όπως σας είπα έχω να φτιάξω διάφορα ωραία πραγματάκια αυτές τις μέρες. Και μετά από Λαϊκή, τι πήρα από Λαϊκή? Αυγουλάκια, 20 αυγά να έχω, τρώω πολύ αυγό τελευταία, καρότα και όπως είναι όλα μου όλα τα λαχανικά που θέλουν πλύσιμο, τα βάζω στην ροχήτη και τα πλένω κατευθείαν και τα βάζω καθαρά στο ψυγείο μου. Αγγουράκια, μήλα, μπανάνες, αχλάδια και ακτινίδια, ντομάτες, πορτοκάλια και μανταρίνια και μαρούλια. Αυτά τα μαρούλια εμένα μου αρέσουν. Τα άλλα μαρούλια δεν μου αρέσουν καθόλου, το κλασικό το μαρούλι. Τακτοποιώ λίγο γρήγορα γιατί έχω να πάρω το Γιώργο από το σχολείο.
Τέλεια! Πώς γίνεται! Πώς γίνεται να κάνει τόσο! Πώς το έκανε! Δεν ξέρω, ξαφνικά. Χθες το βράδυ. Δεν πίστευα να τα καταφέρω. Για να κάτσεις. Ο φίλος μου μου φτιάξε καλύτερο. Είναι αργά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τράβηξα τίποτα άλλο. Γιατί μετά το μπάσκετ βρεθήκαμε με έναν φίλο μου και τα παιδιά του και πήγαμε κούνιες. Δεν μπορούσα να τραβήξω κάτι εκεί. Παραγγείλαμε σουβλάκια. Και μετά έτρεχα σαν την παλαβή να έρθουμε γρήγορα σπίτι, να διαβάσουμε ένα παραμύθι και να κοιμηθεί ο Γιώργος. Και μετά εγώ απλά άραξα στον καναπέ και δεν έκανα τίποτα. Γενικά έχω πολλά που έχω να σκεφτώ αυτές τις μέρες και απλά περνάνε οι μέρες τόσο γρήγορα. Έκανα πολλά πράγματα σήμερα, οπότε δεν έχω παράπονο. Έκανα σχεδόν όλα αυτά που είχα σκοπό να κάνω, βασικά όλα τα έκανα. Σαν την κόκκινη σκουφίτσα είμαι. Ναι, ιδανικά θα μπορούσα να κάτσω τώρα το βράδυ να επεξεργαστώ το αυριανό βίντεο, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Δεν πειράζει όμως. Ελπίζω να μην βγει και μικρό και αυτό το βίντεο. Ελπίζω. Αύριο θα έχει What I Eat in a Day. Οπότε εγώ τώρα θα κάτσω λίγο να σκεφτώ τι θέλω να φτιάξω. Θέλω να μαγειρέψω αύριο, να φτιάξω το πρόγραμμα γενικά για αύριο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Τα λέμε αύριο.